Αρκαδία 938. Πάμε να περάσουμε στο θέμα που σας είχαμε προλογίσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιανουαρίου του 2020. Και θέλουμε να δούμε πότε θα κάνουμε την αίτησή μας για το επίδομα παιδιού, αλλά και τι αλλαγές έχουν προκύψει. Και βέβαια σε αυτό θα μας εξηγήσει όλα τα απαραίτητα παιδεία ο φοροτεχνικός μας, ο κύριος Δημήτρης Ζάβος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάβο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται τώρα με το επίδομα παιδιού, γιατί έχουμε προβληματιστεί, έχουμε διαβάσει κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Και κάπου προβληματιζόμαστε, έχω σταθεί ιδιαίτερως ως μητέρα δύο παιδιών, στο γεγονός ότι πρέπει να αποδείξω ότι έχω γράψει τα παιδιά μου στο σχολείο και δεν έχουν μείνει και από απουσίες. Και ναι. Για πάμε να δούμε. Αυτή είναι η βασική αρχή. Να ξεκινήσουμε από όσον αφορά τις πληρωμές για 2019. Ναι. Θα πραγματοποιηθεί και η τελευταία πληρωμή στις 31 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, ναι, για αιτήσεις που έγιναν από τις 19 Δεκέμβρη που ξανάνοιξε η πλατφόρμα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Ωραία. Και έτσι, 31 Ιανουαρίου, τελειώνουμε και με το 2019. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το 2020, οι πληρωμές θα γίνονται αναδίμηνο με αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου, τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, από το Μάρτιο και κάθε δύο μήνες. Mm-hmm. Μέσα στο Φεβρουάριο περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα για την καινούρια αίτηση. Ναι. Στην οποία φέτος έχουμε την καινούρια ιδιαιτερότητα ότι για το επίδομα τέκνων θα πρέπει το παιδί να είναι εγγεγραμμένο στο σχολείο και να μην έχει μείνει στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Ναι. Αυτό τώρα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, παιδιά κυρίως του γυμνασίου και του λυκείου, τα οποία για τον όποιο λόγο μπορεί να έχουν χάσει μια χρονιά από απουσίες. Ναι, αν έχουν μείνει λόγω κάποιων δυσκολιών με τα μαθήματα, το πούμε έτσι, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για απουσίες, βέβαια, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος, αυτό θα πρέπει να δει το Υπουργείο, ότι για ποιο λόγο έγιναν οι απουσίες. Δηλαδή θα κοιτάξουν, πώς θα σας πω τώρα, την ποιότητα, την κατηγορία των απουσιών. Ναι, ακόμα, απλώς ναι, η διαταγή μέχρι στιγμής λέει ότι αν έχει μείνει με απουσίες, το παιδί θα κόβεται από τη χορήγηση του επιδόματος παιδιών. Ναι. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα, να δούμε πώς θα λειτουργήσει, mm-hmm, να ξεκινήσουν και οι πληρωμές που η πρώτη είναι 31 Μαρτίου, ναι, και να δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν. Τώρα, κύριε Ζάβο, πρέπει να αναμένεται να ανοίξει μέσα στο Φεβρουάριο. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζάβο, αυτή η συγκεκριμένη οδηγία έχει μπει για ποιο λόγο τώρα στη διαδικασία επιδόματος παιδιού, γιατί σαφώς θέλει να αφήσει απ' έξω κάποιες ομάδες πολιτών. Το βασικό, και είναι βασικό δικαίωμα και του κάθε παιδιού και της κοινωνίας, το κάθε ανήλικο τέκνο πρέπει να πηγαίνει σχολείο, ναι, για να έχει το στοιχείο δημόρφωση. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Και μετά υπάρχει και μια αλλαγή για τους πολίτες τρίτων κρατών, mm-hmm, οι οποίοι, αν και μένουν μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει τουλάχιστον 10 χρόνια να έχουν μόνιμη κατοικία για να είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Και όχι απλά μια πενταετία όπως ίσχυε μέχρι στιγμής. Οπότε μετά το κοινωνικό μέρισμα ερχόμαστε και σε άλλο ένα επίδομα, ναι, το οποίο γίνεται πιο δύσκολο τελικά να το πάρει κάποιος. Ή πιο δίκαιο, ανάλογα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Οπότε έχουμε να προσέξουμε λοιπόν. Θα πρέπει να απευθυνθούμε τώρα εμείς στα σχολεία μας για να πάρουμε κάποιο κωδικό, κάποια βεβαίωση, εγγραφή. Θα το δούμε. Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, δεν ξέρουμε περισσότερες. Χρειάζονται διευκρινήσεις λοιπόν. Ναι. Θα δούμε μέσα στο Φεβρουάριο λογικά. Ναι. Παρέα με την ψήφιση του ασφαλιστικού θα ψηφιστούν και κάποια επιδόματα. Ναι. Και μέσα στο Φεβρουάριο θα ανοίξει πλατφόρμα ώστε να γίνει η πρώτη πληρωμή 31 Μαρτίου. Ναι. Όπως και για το καινούριο επίδομα Γένας. Ναι. Το οποίο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση από το 2020 και μετά, mm-hmm, δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει ανοίξει την πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Α, και εκεί θα γίνεται διαδικτυακά η αίτηση, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Τα 1.500 ευρώ με την υποβολή της αίτησης και τα 500 ευρώ στη συνέχεια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Καιρός να μειωθεί και η υπογεννητικότητα. Κύριε Ζάβο, μακάρι τα 2.000 ευρώ που θα μας δίνανε στο μευτήριο να λύναν τα προβλήματα. Όχι, αλλά. Δυστυχώς απαιτούνται πολλά περισσότερα. Είναι ένα καλό ξεκίνημα. Ναι, θα τα δείτε με το καιρό. Θα τα δείτε κι εσείς όταν έρθει με το καλό η ώρα να κάνει την οικογένεια. Από την ώρα που αντιλαμβάνεται η γυναίκα ότι είναι έγκυος και μετά αρχίζει το χέρι μπαίνει στη τσέπη και δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα πραγματικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δοθούν κίνητρα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα, αλλά ξέρετε κάτι, ξεπερνάμε λίγο και το οικονομικό, είναι πια και το καθημερινό. Χρειάζεται και κάποια υποστήριξη. Τρέχουν και
Μικρά παιδιά, μικρά βάσανα που λένε εδώ στο χωριό, και μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα. Εντάξει, αλλά και κάποιος πρέπει να σου προσέχει και τα παιδιά προκειμένου να μπορέσεις να εργαστείς. Ναι. Ή αν κάθεσαι σπίτι, επίσης πρέπει να υπάρχει κάποια πηγή εισοδήματος, έστω και με τη μορφή επιδόματος. Γιατί μπορεί να θες να είσαι κλασικός γονέας, κλασική μητέρα, να μείνεις σπίτι να διαπαιδαγωγήσεις τα παιδιά σου. Και το κράτος δεν σε αφήνει, δεν έχεις ένσημα. Δεν πληρώνεις από κάπου, επιβαρύνεις τον πατέρα των παιδιών, είτε είσαι μαζί του είτε όχι. Γενικά είναι πολύ άδικο το σύστημα ως έχει. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Μακάρι. Άντε, εσείς οι νέοι, σιγά-σιγά να κάνετε τις οικογένειές σας να φέρετε και την αλλαγή τώρα που έχετε και τα 2.000 ευρώ επίδομα. Λοιπόν, κύριε Ζάβωνα, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας και στους ακροατές σας. Και σε εσάς το ίδιο. Ξαναβούμε. Με το καλό, γεια σας. Αρκαδία 938.